διαδικτυακά ή κανονικά μαθήματα. Έχεις φάει ποτέ αποβολή? Ναι. Εμφανισιακό, ναι. Δεκάριο, αγόρι, top. Αλλά έχει μείνει τρεις φορές στην ίδια τάξη. Και στο δίλημα που απασχολεί όλη την νεολαία, σλατίνες ή ντίβες. Καμία από τις δύο. Καμία. Nostalgic Streets. Πεζόδρομος Γιάννησεων. Έναρξη σχολικού έντος. Φύγαμε. Ένα λεπτάκι, να δω τις ερωτήσεις, γιατί έτσι θυμάμαι. Κουράστηκα ήδη. Ονοματάκια. Κουράστηκε ήδη. Ωραία. Ονόματα, Instagram και φύγατε. Κατερίνα. Καλλιόπη. Instagram. Βόγια. Δύο Α και δύο κατοπαύλες. Ζαφυρίου, δύο γιο και τρεις κατοπαύλες. Σύφης. Πώς? Σύφης ρε μαλάκα. Σύφης. Σύφης ρε μαλάκα, ναι. Σύφης με την παντάνα σου πάει ακριβώς, έλα. Σύφης. Γιώργος. Γιώργος Σύφης. Instagram. Instagram Παναγκασίδης. Πώς? Παναγκασίδης. Έτσι σκέτο. Ναι. Δημήτρης κάτω από το Βαθερφέλης. Γιώργος. Γιώργος Σύφης. Αχιλλέας. Χριστόδηλος. Μου λέτε και εσείς μαλακίες όπως οι άλλοι. Όχι. Πριν αρχίσουμε να πω, τώρα που έχουμε πρόχειρη την κάμερα, όποια ενδιαφέροντα γυρίσουμε έτσι καμιά ερωτική ταινιούλα, καμιά τσόντα. Τώρα εδώ έτσι. Βρείτε μου μια εθελόντρια. Καλά το είπε. Εγώ δεν τους έβαλα να πούν τίποτα, να ξέρετε. Δεν παίρνω καμιά ευθύνη πάλι. Ναι, έχετε δίκιο. Εκεί εσύ το ίδιο θες και εσύ καμιά. Όχι, όχι. Instagram, να σου πω να σε βρούνε. Στο Instagram. Πώς σε λένε στο Instagram? Γράψτε 6 καράς με εσύ στο τέλος και θα με βρείτε. Εσένα? Συμπρίσκα τον Παύλο. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα και. Χρήστος. Χρήστος, ωραία. Σήμερα κάνουμε χαλαρές ερωτήσεις για. Γιτσές. Άρχισε. Για το σχολείο. Και η πρώτη ερώτηση είναι. Μα. Χωράμε. Ναι, αλλά είστε λίγο σαν αλατιέρα, δεν πειράζει. Σαν αλατιέρα, αφού πρέπει να είμαστε. Ωραία, πες πάλι αυτό που είπες πριν. Ξέχασα. Ράχω τη μαδική κάμερα, κανονικά είμαι πιο ψηλός. Ναι, η κάμερα μικραίνει λίγο ή μεγαλώνει, αναλόγως το τι είσαι. Λοιπόν, ονόματα. Μιχάλης, Σωτήρης. Δεν έχετε κάνει subscribe, είμαι σίγουρος. Όχι. Ας κάνουμε τώρα. Είναι καλή ευκαιρία. Επόμενος, χρειαζόμαστε subscribers, ελάτε. Γιώργος. Instagram. Θα ζητήσουν όλες οι κοπέλες Instagram, το δικό σου. Το δικό μου, δεν μπορώ, είμαι δεσμευμένος. Το δικό σου. Κάτω Παύλα, πίο μικρό λάμδα και κάτι ακόμα έχει, δεν θυμάμαι το ρόλο. Τέλεια, ούτε το Instagram το δεν ξέρει, αλλά μην το ψάχνετε καν. Ναι. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Διαδικτυακά ή κανονικά μαθήματα? Κανονικά. Εννοείται κανονικά. Κανονικά όλες. Γιατί, για το καφέ και αυτά ή... Και για αυτό, αλλά έχει και κράξιμο, έχει κόσμο. Βλέπεις κόσμο. Γενικά. Διαδικτυακά. Διαδικτυακά, φίλε. Παίζεις games εκεί πέρα, ρε φίλε. Κάνεις μάθημα. Οι σωστοί παίζουν games. Με ένα φιλαράκια μέσα στο PS4 ή στο Discord. Διαδικτυακά. Κλασικά. Ωραία. Κλασικά. Πάμε τα υπέρ. Αρχικά οι βλακίες που έκαναν τα παιδιά με συντάξει. Μπουσάρεις άπειρα. Ναι, προφανώς. Και εσύ είμαστε πρώτο θρανίο. Πρώτο θρανίο και κάνουν και μαλακίες. Πώς γίνεται αυτό? Η τάξη μας ήταν. Νομίζω δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι καλύτερο. Εσύ? Διαδικτυακά. Γιατί κοιμόμουν όλη μέρα. Δεν με ενοχλούσε κανένας κυριολεκτικά. Αλλά αυτό που λέει, επειδή εγώ καθόμουν τελευταίο θρανίο όλα τα χρόνια και βαρέθηκα. Δεν με αγγίζουν οι βλακίες. Η πρώτη ερώτηση είναι διαδικτυακά μαθήματα ή κανονικά τα κλασικά, αλλά με καφέδες, φίλους και όλα αυτά μαζί. Μόνο αρχικά. Κλασικά, εννοείται. Θρανείο. Βέβαια, τελευταίο θρανείο πίσω με τα φιλαράκια. Χαβαλές εκεί πέρα, εννοείται. Κλασικά. Εσύ, διαδικτυακά. Κλασικά. Για ποιο λόγο? Μαλακίες με στην τάξη, φασαρία. Ναι. Από ΕΠΑΛ να φανταστώ, Φυσικά. Δεν ρωτάω καν. Και εσύ, ΕΠΑΛ. Βεβαίως. Σε ποιο ΕΠΑΛ? Μαζί με το παιδί. Σε ποιο? Πρώτο ΕΠΑΛ. Διαδικτυακά για μένα. Καλύτερα. Παρακολουθώ καλύτερα. Τα προλαβαίνω όλα και θεωρίες και εργαστήρια, τα πάντα. Mm-hmm. Οπότε ναι. Μόνο αυτό δηλαδή. Δεν σε νοιάζει να βγεις με τους φίλους γιατί το έχεις βαρεθεί πλέον. Είμαι σπιτόγατος, γενικά είμαι σπιτόγατος. Σπίτι. Σπίτι κι εσύ? Ναι. Εξαρτάται τι σ' αρέσει. Άμα σ' αρέσει, άμα θες να περάσεις κάπου, από κοντά. Άμα δεν σε ενδιαφέρει και τόσο, όλοι το έχουμε κάνει εκείνο που ξυπνάμε και δίνεις το παρόν και ξαναπες να κοιμηθείς και σε ξαναξυπνάει η καθηγήτρια γιατί έχεις μείνει μέσα και είσαι ο τελευταίος μέσα. Οπότε για μένα. Διαδικτυακά. Για μένα κανονικά. Γιατί. Τα κλασικά δηλαδή. Ναι, γιατί είναι αλλιώς, ρε φίλε. Είσαι με τους φίλους σου, μιλάτε, κάνετε μαλακίες. Ενώ διαδικτυακά κάθεσαι σε ένα δωμάτιο με ανοιχτό κινητό και στην ουσία δεν κάνεις ούτε μάθημα. Με το θέμα ύπνου, κοιμάσαι και στα δύο, όπως και να έχει. Άμα είσαι πάλι, κοιμάσαι και στο σχολείο, δεν έχεις θέμα. Έχεις φάει ποτέ αποβολή? Όχι. Εσύ? Ούτε ωριαία. Πολύ δεν έχω φάει, αλλά έχω κάνει κοπάνα.
Αποβολή δεν έχω πάρει. Ωριές όμως αβέρτα έτρωγα. Αβέρτα. Δηλαδή θυμάμαι ένα καθηγητή μαθηματικό. Με τον που έμπαινα στην τάξη έφευγα, ρε. Με τον που έμπαινα, με διώχνανε, δεν υπήρχε. Ναι, γιατί έκανα βλακή στην τάξη. Κάτι είχα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, στο Λύκειο ήταν. Αλλά θυμάμαι συγκεκριμένα ότι ο καθηγητής πέταξε στον απουσιολόγο έτσι το απουσιολόγιο για να του βάλει. Βασικά δεν ήταν καν ο απουσιολόγος, ήταν ένα άκυρο παιδί και λέει: βάλ το απουσία. Και έφυγα έτσι κατευθείαν, αλλά δεν θυμάμαι τον λόγο, αλήθεια. Αποβολή, όχι. Ωραία. Ναι. Ωραία, για ποιο λόγο, αν επιτρέπετε. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Απλά μιλούσα στη τάξη, κάτι τέτοιο είχα κάνει. Παραλίγο, αλλά επειδή πείραζα τον καθηγητή, αλλά ευτυχώς δεν με έβαλε και πήγα πάλι και στη θέση μου. Εγώ μόνο ωριές για κινητό, για φασαρία, για σπαστικό γέλιο και επειδή έχω μαλώσει με έναν καθηγητή. Καλή κοπέλα. Είχαμε βάλει με το παιδί off camera που είναι, είχαμε βάλει φωτιά ένα κάδο μέσα στο σχολείο και μας ψάχνανε. Εσύ? Είχα παίξει ξύλο μέσα στο σχολείο με ένα παιδί και απλά μας απέβαλαν και τους δύο. Μια μέρα? Δυο. Εσύ πόσο? Και εμείς διήμεροι. Διήμεροι, ε. Ναι, άρα εκεί πέρα δίνουμε διήμεροι. Αβέρτα. Τρίτη γυμνασίου πέταξα από το παράθυρο ένα γραφείο. Δεν έχω πάρει. Ούτε ωριαία? Όχι. Τόσο ήσυχη κοπέλα είσαι? Ναι. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί είχα φάει. Γιατί βάρωσα με πόρτες. Έχω φάει, φίλε. Για άλλονα. Στο χώσαν. Ναι. Το χώσαν κανονικά. Βαθιά μέσα. Άστο. Και ποιος ήταν ο λόγος, τι έκανε ο άλλος και... Έκανε μαλακία, δεν ξέρω τον λόγο και είπε μένα. Δεν ξέρεις τι έκανε όμως. Δεν ξέρω τι έκανε. Ναι, έχω φάει μία στο γυμνάσιο. Καθόμασταν στο θεατράκι και έβγαλα το κινητό και μια κοπέλα με πρόδωσε. Γιατί νόμιζε πως την είχα βγάλει φωτογραφία. Με πήγε στη γυμνάστρια, παραδέχτηκε ότι έχω το κινητό και μου έδωσαν αποβολή. Εσύ? Πώς φαίνομαι? Δεν σου φαίνεσαι? Καμία αποβολή. Ναι, καμία αποβολή. Ήμουν και απουσιολόγος. Α, εντάξει, πέσαμε σε περίπτωση απουσιολόγου τώρα. Ναι, οπότε έδινα πιο πολύ, έγραφα. Τέλεια. Το είναι δεκάρι, αλλά το ξέρουμε το παιχνίδι. Ναι. Εμφανισιακό, ναι. Δεκάρι, αγόρι, top. Αλλά έχει μείνει. Σκέψω έναν. Ναι, σκέψω τον. Αλλά έχει μείνει τρεις φορές στην ίδια τάξη. Τι πάω, του βάζεις? Πάω μόνο με μικρότερους. Τώρα να έχει μείνει και τρεις φορές, πόσο θα είναι? Μόνο με μικρότερους, πόσο είσαι? 18. Άρα κάντε εσείς τις πράξεις. Εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. 16. Α, έχεις και σχέση 16, ωραία. Μπήκαμε μέσα. Ωραία. Εσύ? Α, 4. 4. Πρώτον θα τα ανοίγω να φανταστώ ήσουν και λίγο φυτό. Όχι. 18. Τι 18. Πρώτον θα τα ανοίγω 18. Ναι, 18. Δεν σε είπα, δεν πρόλαβα τα τελευταία. Είναι 20. Να το. Ο επαλιώτης, φαίνεται ο επαλιώτης. Γιατί 20? Επειδή έχει μείνει στην ίδια τάξη, δεν σημαίνει κάτι. Τάξη. Άρα... Αν είναι δεκάρι αυτομάτως και έχει μείνει, είναι 20. Γιατί είναι και. Είναι άλλη. λίγο χαζούλα. Δεν τα παίρνει τα γράμματα. Δεν πειράζει. Μπορεί να μην παίρνει τα γράμματα, μπορεί να παίρνει άλλα πράγματα. Οπότε 20 σίγουρα. Σωστός. Εσένα? Συμφωνώ. Και εσύ δεκάρι? Ναι. Ρε τα επάλ, δώσε πόνο. Πάμε λίγο επάλ. Τέσσερα. Τέσσερα. Είναι δεκάρι όμως ομαδησιακά. Δεν είναι άκυρη. 6,5. Σκληρό. 11. Να, είδες ο σωστός. Ένα χειροκρότημα λίγο, ένα χειροκρότημα. Μπράβο! Εντάξει, παίζεται. Ξέρω εγώ, οχτάρι. Καλά, εσένα τώρα τον απουσιολόγο το ρωτάω, άμα έχει μείνει τρεις φορές στην διατάξη. Και άδας. Αυτό ακριβώς, και άδας. 11 στα 10. Γιατί? Γιατί με συμφέρει. Για ποιο λόγο? Με αυτό δεν πάει ότι είχε το λίγο χαμηλό IQ. Ότι... δεν πέρασε λίγο έξυπνος για να περάσει. Άρα εσύ θέλεις χαζούλες για γκόμενα. Θες χαζούλες. Είμαι λίγο. Είμαι 18 χρονών, ναι. Πιο μετά θα αλλάξει αυτό δηλαδή? Ναι, μετά θα αλλάξει. Θα διαφοροποιηθώ. Δηλαδή πώς θα γίνεις, Κυριλέ? Εγώ εσύ βάζω 8, όχι, δεν μ' αρέσει. Βάζω 8. Εσύ θες πιο έξυπνες. Ναι. Να την κόβει και λίγο. Δηλαδή, και πώς χρόνο είσαι? 18 κι εγώ. Και όταν μεγαλώσει ήταν ακόμα χειρότερα, δηλαδή θα πέσει ο βαθμός. Ναι. Ένα εφτάρι. Εφτάρι. Δεν σε χαλάει τόσο, δεν σε πειράζει? Δεν με πειράζει αυτό. Δεν σε πειράζει. Άρα μπορούσε και παραπάνω. Uh-huh. Αυτό. Uh-huh. Άρα και 9 το βάζει, δεν σε νοιάζει. Μπες το ξεκάθαρα, δεν σε νοιάζει. Τι το 7 είναι. Πες, ναι. Μπρο, αυτό λέω. Άλλα σε νοιάζουν εσένα, άρα ναι. Το δεκάρι μένει δεκάρι, εγώ πιστεύω για σένα. Δεκάρι. Εντάξει. Είδες, τον έφερα στα ίσια του. Τώρα ήρθες εκεί που έπρεπε. Εσύ Γιώργο. Για μένα 11,5. Άλλος από εκεί 11,5. Παιδιά, να είστε χαζές, το βλέπετε όλοι εδώ πέρα, χαζές ψάχνουμε. Όποιος έχει μείνει πάνω από 4, τηλέφωνο, μήνυμα, κάτι, θα βγούμε, δεν υπάρχει θέμα. 3, 4. 3, 4, 6.
6, κάπου εκεί λέω. Εντάξει, εγώ θα είμαι πιο επίκη. 7, 7,5. Δεν σε νοιάζει ο άλλος να λέω χαζούλης. Χαζούλης, εντάξει, σε θέμα γνώσεων. Ναι. Εντάξει. 6,5, 7. Μην ναι, σε επηρεάζει πάρα πολύ αυτή. Όχι, 7,5. 7,5, ναι. Είναι δεκάρι, αλλά έχει μείνει π.χ. 3 φορές στην διατάξη. Να πω κάτι. Γενικά με αυτό το τρέντ μας έχετε πρίξει την μπούτσα, λίγο ήρεμα. Χαλαρά. Συγγνώμη που ρωτάμε. Όχι, δεν πειράζει. Θες να μη σε ρωτήσω, πες. Όχι, ρωτήστε. Εσύ εντάξει, το λες γενικά, αλλά προσβάλλεις και εμένα τώρα, γιατί και εγώ το κάνω. Γενικά το λέω. Γενικά. Θα το βάλω μόνο έτσι story, θα το βάλω story, να μην κάνουμε άλλο είναι δεκάρι. Ναι. Ποιος το κάνει άλλο. Πες μου έναν ακόμα Έλληνα που κάνει είναι δεκάρι αλλά. Δεν ξέρω. Είδες, δεν ξέρεις. Απλά το πετάει συνέχεια στο φοριού μαλακής και μόνο αυτό βλέπω, ναι. Ωραία, τι θες να δεις στο φοριού. Κόλους να χοροπηδάνε, βυζιά και τέτοια. Ναι, τέτοια, ναι. Τέτοια, καμιά μαλακία, τίποτα έτσι, fail φάση, ναι, έτσι. Ωραία. Εσύ. Βασικά δεν απάντησα όμως στην ερώτηση. Είναι δεκάρι, αλλά έχει μείνει 3 φορές στην ίδια τάξη. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρει, μόνο δεκάρι να είναι, ναι. 10. Ναι, κι εγώ το ίδιο. Στα αρχίδια σας, έτσι πάμε. Έχω μείνει 2 φορές, αυτό θα με νιάξει. Α, αυτό, άμα έχετε μείνει ίδιοι, τι θα σου πειράξει, ναι. Η πιο άβολη στιγμή σου μέσα στη τάξη. Και αν δεν έχετε άβολη στιγμή, η χειρότερη στιγμή που έχετε δει στο σχολείο, γενικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ναι, δύσκολη στιγμή, είναι και πρωί. Και μπορεί, ναι. Δεν έχεις. Όχι. Εντάξει, χαλαρή. Είναι χαλαρή τύπη. Αρχικά τους βλέπετε, δεν χρειάζεται να νιώσουν άβολα ποτέ. Είχα πατήσει ένα φταρισμά και δεν είχα χαρτοπετσέτα. Και βγήκαν όλα έξω, δώστα. Βγήκαν όλα έτσι. Α, ψαλόν πήγανε ή στο δωσένα. Και αν φορούσα και γυαλιά ηλίου καλά θα ήταν, αλλά δεν φορούσα ο καημένος. Μια φορά που είχα σκάσει εκεί ήμουν μόνος. Αυτό και λέω τι κάνω. Είχα, αλήθεια σε λέω, δεν ξέρω, το είχαν κανονίσει, δεν είχαν πει εμένα τίποτα. Κάτσε λίγο, είχαν κάνει κοπάνα όλοι δηλαδή. Εγώ ας πούμε αργούσα πάντα πρώτες ώρες, δηλαδή πάντα την πρώτη ώρα θα την έτρωγα την απουσία. Αλλά σκάω δεύτερη ώρα και δεν ήταν κανένας ρε, κανένας. Και λέω τι έγινε και σηκώθηκα και έφυγα φυσικά. Ναι, θυμήθηκα, ήμουνα τρίτη γυμνασίου και έβαλα ένα βιντεάκι στο YouTube, όχι για να το δω, είχαμε εκείνη την ώρα μάθημα εντωμεταξύ, έβαλα για να δω κάτι σχόλια, την περιγραφή, οτιδήποτε. Και γίνεται, πατάω play κατά λάθος και έχω δυνατά το media volume και παίζει ο Τσάχ. Κάτι διαμαντάκια του Τσάχ, ήταν κάτι τέτοιο σχόλια, ναι. Και ακούστηκε σε όλη την τάξη, έφαγα εκεί πέρα, ναι, έφαγα και τέτοιο, μου πήραν το κινητό. Α, πάλι καλά, δεν έπαιξε κάποιο άλλο ήχο όμω. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι άβολη. Όχι, δεν έχω κάποια δεν άβολη. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη έτσι, στιγμή που να έχει νιώσει άβολα ή γενικά να υπάρχει ένα κλίμα περίεργο στη τάξη. Στο γυμνάσιο κυρίω, γιατί δεν συμπαθούσε σχεδόν κανέναν. Σε ποιο γυμνάσιο πήγαινε? Τώρα Καριώτη. Καριώτησα. Φιλιά στην Καριώτησα. Κοίτα, πιο πολύ όταν λέει ένα όχι και τόσο συμπαθές παιδί, κάτι αστείο με συντάξει. Εκεί νιώθω πολύ άβαλ και λέω εντάξει, συνεχίζουμε απλά στο μάθημα, τίποτα άλλο. Και μετά δεν θυμάμαι κάτι. Κλασικά αυτό το παιδί είναι που έχει μείνει 3 φορές στην διατάξη. Όχι, είναι το σπαστικό, το τα ξέρω τα πάντα. Και ναι, ενώ δεν ξέρει τίποτα. Εγώ έχω πέσει. Έχεις πέσει. Έχω πέσει μέσα στάξη και γελούσαν όλοι. Από την καρέκλα, πώς? Όχι, τρέχαμε και έπεσα. Μια φορά, καθηγήτρια της γυμνάσιου, έτσι. Καθηγήτρια πληροφορικής, top 10, δεκάρι. Ναι. Όλα τα παιδιά την ονειρευόμασταν και μια φορά είχε σκύψει, φορούσε μια φούστα, έτσι. Μια φορά είχε σκύψει, κοιτάμε όλα τα αγόρια πίσω και αυτή μας κοιτάει έτσι. Και λέει τι κάνετε, ξέρω εγώ. Τι κοιτάτε. Ναι. Έχει άβολη στιγμή. Έχει δει εκείνο το challenge που μπαίνουν 10 γορία μέσα σε μια τουαλέτα και μια κοπέλα. Και ξέρω εγώ. Ναι, εμείς το βγάλαμε τέλος πάντων. Τι challenge βγάλατε για άλλη μία. Σκέψω ότι ήμασταν τώρα 10 γορία και θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Να πούμε σε μια τουαλέτα 10 γορία και μια κοπέλα. Με τη σειρά. Τι δουλειά έχουν 10 γορία με μια κοπέλα σε μια τουαλέτα και το ακούω για πρώτη φορά, ε! Θα τραβήξω ένα βίντεο και θα βγουν 10 γορία και θα βγει τέλος μια κοπέλα. Ε, τι κάνουν αυτοί εκεί μέσα, κατάλαβε. Ξεφτέρια, πάμε λίγο. Ναι, και τώρα δες τι γίνεται. Εμείς δεν βρήκαμε κοπέλα όμως. Καμία δεν είναι κοπέλα. Και βγήκαν μόνο αγόρια. Τι κάνουν 10 αγόρια, 11 αγόρια. Και φευγαίνει ο τελευταίος, ωραία, ο οποίος έχει τη φανή ιδέα να κατεβάσει το παντελόνι, ξέρω εγώ, και να κάνει τη ζώνη τη δέντρη, ξέρω εγώ. Και σκάει και βλέπει φατσακάρι τον καθηγητή, το κοιτάει έτσι. Έχει τύχει να κοιτάζομαι με τον καθηγητή κάνα δίλεπτο και να γυρνάω να το λέω τι κοιτάς και
ξέρω εγώ, πήγαμε να παίξουμε μπουνιές για κάποιο λόγο. Δεν... απλά έτσι. Κάτι συγκεκριμένο, όχι. Απλά γιατί κοιτάς εσύ, ρε, ποιον κοιτάξεις έτσι. Και στο δίλημα που απασχολεί όλη την νεολαία, Σλατίνες ή Ντίβες. Καμία από τις δύο. Καμία. Καμία δεν μπορώ να διαλέξω. Και έχεις κοπέλα. Πού να έχω κοπέλα, εγώ. Γάμισε το, ναι. Ντίβες. Ντίβες. Τι Σλατίνες, μαλακίες. Ξέρεις την Σλατίνα αρχικά. Όχι, για πες. Ξέρεις την Σλατίνα. Ναι. Πώς θα σου το πω τώρα, σε ένα νυχάκι έτσι πράσινο μακρύ. Λίγο thanks lime, δεν τον ακουμπάτε και τα σχετικά. Thanks lime είναι ο τράπερ, το ξέρεις το thanks lime. Ακούει φανατικά thanks lime. Αλλά είναι τυπικά, πες είναι οι ντίβες. Πώς είναι η rap και trap. Κάπως έτσι διαχωρίζονται και αυτά. Δεν καταλαβαίνεις πώς διαχωρίζονται, αλλά διαχωρίζονται. Είναι σωστό. Εσύ τις ντίβες ξέρεις, οκ, okay, οι ντίβες είναι παλιά κοπή, παλιά κοπή η ντίβα. Τις καινούργιες τις ντίβες. Άρα εσύ θες Λατίνα εσύ, ε. Θες κάτι νέο. Εγώ δεν θέλω τίποτα από αυτά τα δύο. Αλήθεια. Ένα από τα δύο λίγο παραπάνω. Ποιο θα γούσταρες. Σου ήταν μια Σλατίνα και μια ντίβα. Τι θα διάλεγες. Σλατίνα. Σλατίνα. Γιατί. Γιατί τις ντίβες από παλιά δεν τις πήγαινα. Όποια το έπαιζε ντίβα απλά ξενέρωνα, οπότε... Ναι, ναι. Οι Σλατίνες είναι λίγο πιο ευχάριστες. Ναι, είναι πιο ευχάριστες. Οι ντίβες είναι ξινομούρες. Είναι λίγο πιο... θα δυσκολέψουν λίγο παραπάνω. Ναι, σίγουρα. Θα ακούσουμε τουλάχιστον λίγο thanks lime, κάτι. Εγώ θα απαντήσω για μένα. Ναι. Μπορώ να μιλήσω και τα comments βέβαια. Τώρα δυσκολεύει η κατάσταση. Ντίβες. Ντίβες. Ναι. Σε έκοβα για Σλατίνα εσένα πιο πολύ. Τι, κάπου μου το χαλάς. Δυσκολεύεσαι, το βλέπω στο μάτι σου. Είναι ο χαρακτήρας τους, δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ... Τι είναι? Σλετ. Ντίβα. Ντίβα. Γιατί κι εγώ είμαι. Είσαι ντίβα. Ναι. Δεν έχεις φίλες Σλατίνες. Όχι. Εγώ σε κόβω για Σλατίνα όμως. Όχι. Δεν ακούς Thug Slime. Ένα, δύο, τρία... Να το! Είδες, αυτό αρκεί, αυτό αρκεί. Ακούς Thug Slime. Λίγο. Ακούς. Ωραία, εντάξει. Είναι Σλατίνα, το βλέπω. Σλατίνα. Όχι. Άλλο. Η ντίβα. Κανένα. Φασέα. Φασέα. Α, μπραβά, αζώνουν και φασέα. Φασέα. Ναι. Δεν τις μπορώ και τις δύο. Η φασέα... Μα η φασέα... Η Σλατίνα δεν θεωρείται ψήλο φασέα ή καινούργια. Βασικά η Σλατίνα είναι ντίβα μαζί με φασέα ενωμένη. Ναι, αλλά πιο πολύ για ντίβα είναι, πιστεύω. Και εγώ. Πιο πολύ ντίβα είναι. Είναι γαμάτο vibe. Ναι, πολύ τέλειο. Εδώ πέρα είμαστε με τις φασέες από την Καριώτισσα. Δεν τις μόνες είσαι. Μας κόβεις για φασέες. Όχι. Δεν κάνω για φασέες. Εσείς πιο πολύ, όχι, δεν σας κάνω ντίβα, αλλά ούτε Σλατίνες. Είστε οι ουδέτερες, τα καλά κορίτσια, οι φιλικές. Subscribe στο κανάλι. Σλατίνα ή ντίβα. Την ντίβα. Άντε να βάλουμε και φασέα μέσα. Την ντίβα. Την ντίβα. Ντίβα. Τι κάνει και έτσι. Κλειδώνω. Κλειδώνω στα ντίβα, ναι. Ντίβα. Και εσύ. Δεν αντέχω τα thanks line με τίποτα. Αλλά ακούς και εσύ. Κλασικά δεν αντέχεις, αλλά ακούς. Ακούω μόνο σε, ξέρω εγώ, TikTok και αυτά. Α, οκ. Για να βάλω κάποιο τραγούδι, όχι. Πάμε στο δίλημα που απασχολεί όλη την νεολαία. Σλατίνες ή ντίβες. Πες. Σλατίνα ηρέμησε, ρε. Ντίβες. Στα Γιαννιτσά δεν γουστάρει κανένα Σλατίνες. Πες να είχαμε μια απάντηση Σλατίνα. Και τι είπανε. Γιατί ήταν η Σλατίνα που το είπε ότι γουστάρει Σλατίνες, να ξέρεις. Και τη βάλαμε το ζόρι να το πει. Α. Και εσύ. Λάζ Ντιβίνα. Σλατίνα ηρέμησε, ρε. Άρα Σλατίνες, cancel. Κάνσελ. Από τη ζωή, αν γίνεται, cancel να φάνε γενικά. Ωραία, πολύ ωραία μηνύματα περνάμε εδώ πέρα. Να κάνουμε cancel. Λοιπόν, αυτές είναι ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάστε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, subscribe κάνατε. Ναι. Ναι. Όχι, δεν κάνατε και δεν φεύγετε αν δεν κάνετε subscribe. Εννοείται.